Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Τρίτη σήμερα, 22 Τρίτου, και οι εργασίες στην Νέα Φιλαδέλφεια συνεχίζονται και για το γήπεδο και για την υπογειοποίηση. Οι εργασίες στη Μεγάλη Πλατεία προχωράνε στην νότια πλευρά με την τοποθέτηση κυβόληθων. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 12 με 12.30 περίπου. Συνεπώς οι εργάτες ξεκουράζονται, γι' αυτό και δεν τους βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Σήμερα έχουν φτάσει μέχρι αυτό το σημείο που βλέπουμε και σιγά σιγά προχωράνε προς την Πατριάρχου Κωνσταντίνου, να φτάσουν εκεί μέχρι τη γωνία και κάποια στιγμή θα κάνουν και το υπόλοιπο της Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Μετά από την αφωνία χθες του βίντεο, το οποίο για κάποιο μπέρδεμα έγινε και δεν μπήκε η περιγραφή, βέβαια ανέβασα νέο βίντεο χθες το βράδυ με την περιγραφή μέσα. Βλέπουμε σήμερα να έχει έρθει μπετονιέρα με ένα φορτηγό το οποίο έχει μια αντλία, η οποία αντλία με μια σωλήνα ρίχνει σε χαμηλό ρυθμό, σε χαμηλή ροή μπετόν σε αυτά εδώ τα κομμάτια που έχουν ασφάλτο, μόνο έχει αυτοσταθεί, έχουν μπει ασφαλτόπανα και σιγά σιγά καλύπτονται. Θα δούμε και μπροστά από το κτίριο μετά. Ήρθαμε νότιο-δυτικά, όπου βλέπουμε να έχει ξεκαλουμποθεί το τυχάκι που φτιάχτηκε χθες. Είναι ακόμα φρέσκο το μπετόν, αλλά μπορεί να έχει κρατιέται, ας πούμε. Επίσης μπετόν έριξαν και σε όλο αυτό το κομμάτι που είδαμε επίσης χθες και ουσιαστικά θα απλωθεί η άμμος, το χαλικάκι δηλαδή, και από πάνω θα μπουν οι κυβόληθοι όπως έχει γίνει σε όλο αυτό το κομμάτι. Επίσης γέμισαν με χώμα αυτήν εδώ τη μεγάλη τρύπα. Πάμε να δούμε και το τυχάκι λίγο πιο κοντά. Βλέπετε είναι σχεδόν αρκετά φρέσκο ακόμα το μπετόν, παρόλα αυτά έχουν βγάλει τα καλούπια γιατί έχει στεροποιηθεί αρκετά ώστε να τα βγάλουν. Πάμε σιγά σιγά προς τα πάνω. Βλέπουμε ότι έχουν ολοκληρώσει εδώ τα μικρά κουτιά που από κάτω περνάει η σωλήνα με το ρεύμα για τον δημόσιο φωτισμό. Κάτω από την υπογειοποίηση δεν βλέπω κάποια εργασία σήμερα. Χτες κάτι σκαλίζανε με τους προβολείς. Εδώ αυτή είναι η εικόνα από την πλευρά της εκκλησίας. Εννοείται θα μπουν κάγκελα δεξιά και αριστερά πάνω στα τυχάκια αυτά εδώ, όπως επίσης και στο τυχάκι πάνω από την ζαλτινιέρα εδώ, για λόγους προστασίας. Τώρα ακριβώς πόσο ψηλό το κάγκελο δεν το θυμάμαι, ο καλός ο φίλος ξέρει. Νομίζω ενός μέτρο είναι, δεν είμαι και σίγουρος. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε να έχουν ρίξει το μπετόν, όπως είδαμε και στην νοτιοανατολική πλευρά έχουν ρίξει μπετόν και έχουν καλύψει αυτά τα μάρμαρα και τα τουβλάκια που είχαμε δει, που είχαν τοποθετήσει για λόγους υψομετρικούς, έτσι να έχουν ένα μπούσουλα το πόσο τι κλίση θα έχει το μπετόν που θα ρίξουν. Νοτιοανατολικά
οι εργασίες σήμερα μετά από το γκρέμισμα του ενός ερειπίου που είδαμε χθες. Ερειπίου που είδαμε χθες με τον κομπρεσέρ. Σήμερα γεμίζουμε χώμα όλο αυτό εδώ το κενό. Βλέπουμε πως έχει αφαιρεθεί χώμα από εδώ και σιγά σιγά γεμίζει όλο αυτό εδώ το κενό κάτω, εδώ δεξιά από κάτω μας. Κάποια στιγμή θα γκρεμίσουν και αυτό εδώ το ερείπιο στο βάθος και λογικά θα γεμίσουν και εκεί με χώμα. Θυμίζω ότι όλο αυτό το κομμάτι βρίσκεται υπό διαδικασία απονατρίωσης, όπως και το κτίριο των Γέσουρα, το οποίο και αυτό λογικά θα γκρεμιστεί με το που περάσει στα χέρια του δημοσίου η περιουσία εδώ. Κάγκελα δεν βλέπω να τα έχουν προχωρήσει προς τα κάτω, νομίζω είναι μέχρι και το φορτηγό με το λάθος χρώμα, όπως είδαμε και χθες. Πάω λίγο πιο μέσα. Ναι, όντως μέχρι εκεί φτάνει. Φορτηγά δεν βλέπω να έρχονται από την άλλη πλευρά του εργοταξίου. Ναι, είναι στο ίδιο σημείο, οπότε προχωράμε, δεν γίνεται κάποια εργασία σήμερα εδώ. Προφανώς περιμένουν να έρθουν και νέα κάγκελα. Εδώ η μπουλντόζα συνεχίζει δουλειά της. Οπότε προχωράμε. Μπήκαμε και λίγο μέσα σήμερα. Εργασίες στις κερκίδες δεν βλέπω ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει κάποια κίνηση, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια η ώρα είναι, όπως είπα και πριν, 12 με 12.30, οπότε ίσως κάπου ξεκουράζονται οι εργάτες. Βλέπουμε εδώ τα δύο μαύρα booth που έχουν τοποθετηθεί από το Σάββατο, δίπλα από το κίτρινο, και έτσι μεγάλωσε όλο έτσι το booth, το συνολικό. Πιστεύω θα καλυφθούν και τα σιδεριές από κάτω, τα στηρίγματα των μαύρων booth, να μην φαίνονται έτσι γυμνά, όπως έχει γίνει δηλαδή και στο κίτρινο. Να πούμε ότι σαν να έχουν έτσι επεκταθεί δεξιά και αριστερά λίγο οι θέσεις VIP. Έχω την εντύπωση δηλαδή. Έχουν μπει όλες οι VIP θέσεις και αυτές που απομένουν είναι οι VVIP θέσεις, οι οποίες είναι, εννοείται, ακόμα καλύτερες από αυτές εδώ. Είναι και πιο τεχνολογικά πιο εξελιγμένες, με διάφορες οθόνες κλπ. Που θα έχουν, και αυτές εννοείται θα μπουν προς το τέλος για την αποφυγή διάφορων ζημιών. Εδώ βλέπουμε και τη φυσούνα, η οποία είναι στηριγμένη πάνω σε δύο ράγες, δεξιά και αριστερά, και θα σέρνεται προς τα έξω κατά την είσοδο των παιχτών. Από εδώ βλέπουμε και τα μπούθα από κάτω. Εργασίες γίνονται εσωτερικά, υπάρχει κίνηση μέσα στο VIP Club, εστιατόριο,
Δεν μπορώ να πάω πάνω βέβαια τώρα. Λοιπόν, έχω έρθει από την απέναντι πλευρά. Βλέπουμε έτσι μια γενική εικόνα του γηπέδου. Αυτό που ήθελα να σας δείξω από εδώ είναι τα πρώτα plexiglass που έχουν μπει στις κερκίδες. Αυτά εδώ είναι. Βλέπουμε απέναντι και τις VIP θέσεις. Αυτά, προχωράμε προς τα έξω. Βόρεια, σήμερα θα το πάω έτσι την αντίθετη φορά. Κάποια εργασία δεν βλέπω. Χθες τοποθετούσαν τους δύο σκελετούς δεξιά και αριστερά στο πι, ενώ είχαν τοποθετήσαν και την σκαλωσιά στο ισόγειο, στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο. Ο τρίτος όροφος είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένος, τουλάχιστον εξωτερικά. Στον δεύτερο και στον πρώτο και στο δεύτερο θα μπει τζαμαρία, όπως ακριβώς δηλαδή έχει γίνει και στην δυτική πλευρά. Ενώ στο ισόγειο θα μείνει κενό, γιατί μιλάμε για είσοδο θεατών. Γι' αυτό και έχουν τοποθετηθεί ήδη τα κυκλειδώματα. Κάποια εργασία, όπως είπαμε, δεν γίνεται στη βόρεια πλευρά. Η ώρα είναι 1 παρά 20 περίπου. Οπότε η ξεκούραση έχει τελειώσει και δεν βλέπω κάποια κίνηση. Προσοχή όσοι έρχεστε εδώ, γιατί υπάρχουν σιδεράκια κάτω τα οποία είναι κρυφά και μπορεί να μπλεχτείτε και να χτυπήσετε. Αυτό. Υπάρχει και υδροροή πάνω από το ψευδό παράθυρο, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται αρκετά. Λογικά κάποια στιγμή θα τη βάψουν και αυτή να μην φαίνεται έτσι, γιατί φαίνεται άσχημα. Αυτό. Πάντα πάμε στην ανατολική πλευρά που χθες ρίχνανε και πετόν, η Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Λοιπόν, ήρθαμε βόρεια της Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Βλέπουμε τον πετόν που έχουν ρίξει ουσιαστικά μόνο στην πεζοδιάβαση πάνω στην νησίδα, ανάμεσα από τα δύο κράσπεδα. Κάποια στιγμή θα γίνουν εργασίες και στην υπόλοιπη νησίδα και στην δεύτερη που υπάρχει από πίσω. Εδώ βλέπω κάποια κίνηση, η οποία δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι εργασίες κάνουν, αν κάνουν κάτι. Ένα κομπρεσέρ αέρα έχουν μαζί, τώρα δεν ξέρω. Μηχανή με τα σωστά χρώματα. Πάμε προς τα ανατολικά του γηπέδου να κλείσουμε. Στην ανατολική πλευρά του γηπέδου έχουν ολοκληρώσει ουσιαστικά τις εργασίες όσον αφορά το πι, το οποίο έχουν περάσει και δεύτερο χέρι, και το αριστερό και το δεξί. Η τζαμαρία έχει ολοκληρωθεί και σήμερα σιγά σιγά έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγηση της καλωσιάς στο δεξιό κομμάτι του πι. Αναμένεται να τοποθετηθούν και τα ένταλμπον πάνω από τα ψευδοπαράθυρα, ώστε να έχουμε και την τελική εξωτερική εικόνα. Βέβαια, ένταλμπον έχει να μπει και εδώ πέρα, δίπλα από το πι. Αυτό εδώ το κενό που υπάρχει. Αυτά. Εργασίες γίνονται, όπως έχουμε πει, εσωτερικά, σε σουίτες, αποδυτήρια κλπ.
Αυτά από τις εργασίες στην Φιλαδέλφια σήμερα. Στηρίζουμε την αρσιτεχνική μας με κάρτα φύλου. 10 ευρώ έχει. Όσο έχει απομείνει για φέτος, να στηρίξουμε, να την ενισχύσουμε, να δημιουργήσει και νέα τμήματα, αλλά και να φτιάξει καλύτερες ομάδες, να ενισχύσει δηλαδή μάλλον τις ομάδες τις τωρινές και για του χρόνου. Και αναμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο, που πρέπει να είναι άμεσες και ουσιαστικές. Μπας και σώσουμε λίγο τη χρονιά και βγούμε Ευρώπη. Γιατί αν δεν βγούμε θα έχουμε και βαθμολογική και οικονομικό πισωγύρισμα. Αυτά. Ραντεβού στις επόμενες εργασίες και μόνο ΑΕΚ.